Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε εκτάκτως σε διαφορετική ώρα, 6.30 με 7.30. Για την ακρίβεια 7 παρακάτι με 8 παρακάτι. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου με χαρά Δημήτρης Μπαλόμπας ή αλλιώς Μπαλομπίνιο, όπως τον αποκαλώ, Βραζιλιάνος άλλωστε. Θα είμαστε για το υπόλοιπο της ώρας μαζί, επαναλαμβάνω, σε διαφορετική ώρα, καθώς θα ακολουθήσει το pre-game ενώπιση του αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού στις 9.30 το βράδυ, όπου θα ακούσατε και μετάδοση ζωντανά από το Λίμπερο 107,4. Χθες δυστυχώς υπήρξε διακοπή ρεύματος και δεν μπορέσαμε να κάνουμε εκπομπή. Προχθές υπήρξε το φιλικό του ΠΑΟΚ στις 7 με την Άντερλεχτ. Όλα πάνω μας πέφτουνε, μπαλόμπα μου. Μας κυνηγάνε ως Ηράκλη, έχουμε και αυτό. Να μην βολευόμαστε με την εκπομπή. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, δόξα τω Θεώ, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Δεν θα προλάβουμε, είναι σίγουρο. Έχουμε κανονίσει και δύο συνεντεύξεις, εύχομαι να βγουν, γιατί το ότι κανονίζεις κάτι δεν σημαίνει ότι ίσον και καλά θα βγει κιόλας. Πολλά αλλάζουν. Είναι το κλισέ αυτό με την τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε παρακάτω. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar στο βράχο της Αθήτου. Που σου κου έρχεται, ετοιμαστείτε να ζήσετε κάτι πάρα πολύ όμορφο στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής, στο βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα την θάλασσα. Επίσης, για όσους θέλετε σακούλες και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, καμία σχέση με τις σακούλες που μοίραζε ο Βάσια. Σακούλες Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών, 23 940 72 941, aristoplast.gr, απαραίτητες πληροφορίες. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας ανοιχτό, ήδη έχει έρθει ένα, το χρωστάω του φίλου μου του Χάρη, θα το διαβάσω σε λίγο. blue-libero-papaki-yahoo.gr ή μάλλον θα το διαβάσω τώρα. Άρα με το σκεπτικό τους μας λένε ότι αφού σκοτώσανε την ΠΑΕ το 2011 έπρεπε να βγει από τον τάφο της για να δικαιωθεί. Ποιος θα μας δικαιώσει, η ΕΠΟ είναι δυνατόν και μετά τα διαφυγόντα κέρδη κοροϊδα είναι? Όχι βέβαια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για μια πολύ αναμενόμενη απόφαση. Με την ΕΠΟ του γραμμένου δεν υπήρχε περίπτωση να δικαιωθεί ο Ηρακλής. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε αυτό. Και έχουμε εξηγήσει πάρα πολύ τους λόγους και τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και είναι σε όλους γνωστά και δεν μπορεί κανείς πλέον να τα αμφισβητήσει, γιατί και αποδεικνύονται εύκολα. Έστω από τα συμφραζόμενα, αλλά αποδεικνύονται. Δεν υπήρχε περίπτωση η συγκεκριμένη ΕΠΟ με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, με τους συγκεκριμένους παράγοντες, τις συγκεκριμένες ομάδες, τους συγκεκριμένους συμμάχους που στηρίζουν αυτόν τον πρόεδρο, ο Ηρακλής να δικαιωνόταν. Ούτε για Super League 1, ούτε για Super League 2, ούτε για Super League 3, ούτε για 4, ούτε για 5, ούτε για τίποτα. Πόσο μάλλον για διαφυγόντα κέρδη. Και προσέξτε, το σκεπτικό της απόφασης που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μας λέει ότι ο Γάμα Σίγμα δεν είχε ένομο συμφέρον. Δηλαδή η ΠΑΕ τότε του Ρέμου δεν είχε το Γάμα Σίγμα το 10% στο προσκεφάλι. Πώς δεν είχε ένομο συμφέρον? Βρήκαν αυτή τη δικαιολογία και την κοτσάρανε εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση να δικαιώσουν τον Ηρακλή. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε και από τη μία εκνευριζόμαστε, από την άλλη όμως καφιόμαστε, γιατί ο Ηρακλής ήταν, είναι και θα είναι η πιο αδικημένη ομάδα στον πλανήτη, ήταν, είναι και θα είναι η μόνη ομάδα στον πλανήτη που δεν πάει σε κανέναν και που δεν πάει και με κανέναν όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και τον έχουν εκεί που τον έχουν. Οδηγώντας σήμερα στο Ζάπινγκ, φίλε μου Μπαλομπίνιο, ερχόμενος εδώ, άκουσα φοβερά πράγματα. Στο Ζάπινγκ, σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Πραγματικά, ξέρουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν καίγονται για τον Ηρακλή. Δεν έχει σημασία το αν είναι κάποιος κάποια ομάδα ή όχι. Το αν έχει ήθος, το αν έχει ηθική, το αν είναι σωστός, αν είναι ντόμπρος, αν είναι παντελονάτος, αν είναι σωστός, αν είναι δίκαιος, δεν εξαρτάται από τι ομάδα υποστηρίζεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν κεντρικές ενημερωτικές εκπομπές που δεν είναι Ηράκλης. Οκ. Σεβαστό.
αλλά δεν μπορούν να, οι ίδιοι να σεβαστούν το πόνο και τα όσα περνάει ο Ηρακλειδέας, πουλώντας στον αέρα ό,τι θέλουν, νομίζοντας ότι έτσι πουλούν. Είπα δύο φορές το ρήμα επίτηδες. Άκουσα λοιπόν, φίλε μου Μπαλομπίνιο, να λένε, μα καλά, θέλουμε με νέα παρανομία να αντικρούσουμε την παραμονία του, την παρανομία του 11. Και από την άλλη, υπάρχει μια σωστή διοίκηση που θα λάβει ένα τέτοιο δώρο. Χαρακτήρισαν δώρο τη δικαίωση του Ηρακλή. Που τον στείλαν στα Τάρταρα το 11 παράνομα. Και τώρα χαρακτηρίζουν αυτό που θα γινόταν, που δεν θα γίνει ποτέ, παράνομο. Δεν είναι τίποτα παράνομο. Ο Ηρακλής με δικηγόρους, με χαρτιά, με γάμα σίγμα, κατέβηκε, δικαστήριο έγινε. Πού είναι η παρανομία? Σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης. Που για άλλες ομάδες βέβαια, όχι το Λάβαρο της Επανάστασης, θα είχαν σκίσει τα ρούχα τους, γυμνοί θα βγαίναν στον δρόμο. Αν η απόφαση για τις άλλες ομάδες ήταν αυτή που ήταν η χθεσινή για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πολιτικά δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Ο Γάμα Σίγμα προφανώς και θα συνεχίσει και καλά θα κάνει να συνεχίσει, να το κυνηγά το θέμα. Όσο πάει, να τους ξεφτιλίζει όσο πάει. Να τους τρέχει στα δικαστήρια κάθε μήνα γίνεται και κάθε μήνα να τον αδικούν τον Ηρακλή. Κάθε μήνα να τον απορρίπτουν τον Ηρακλή. Ταυτόχρονα όμως με αυτό θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για το ποδόσφαιρο. Εκτός και αν θεωρούμε λύση την παρουσία του Τόμ Παπαδόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, δεν έβγαλε τις προάλλες ανακοίνωση ο Τόμ Παπαδόπουλος και έλεγε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα δώσει συνέντευξη τύπου. Πέμπτη δεν έχουμε σήμερα και αύριο Παρασκευή. Πού είναι η συνέντευξη τύπου? Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά για ακόμα μια φορά είναι αφερέγγυος σε αυτά που λέει, σε σχέση με αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Να διαβάσω την ανακοίνωση της Αυτόνομης Θύρας 10. Καμία κατάπληξη και καμία στεναχώρια δεν μας προκάλεσε η χθεσινή απόφαση της ΕΠΟ. Το περιμέναμε, ήμασταν σίγουροι. Παρ' όλα αυτά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για ακόμα μια φορά ξεφτυλιστήκατε για να μην δικαιώσετε τον Ηρακλή. Χαιρόμαστε που για ακόμα μια φορά μας δικαιώσατε όταν φωνάζουμε και μιλάμε για το λυσαλαίο πόλεμο που δέχεται η ομάδα μας. Χαιρόμαστε που βάλαμε ακόμα πιο βαθιά στο συλλογικό ασυνείδητο ολόκληρη τη φύλα τη Ελλάδα ότι η εξυγίασή σα βρωμάει ρούβλια. Χαιρόμαστε που δεν ασχολούμαστε και η καλό αφανισμό έχασαν ένα Σαββατοκύριακο από τη ζωή του για να κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε να είναι αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου. Χαιρόμαστε τέλο γιατί την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε γραμμένε, όταν και αν ποτέ βγει από τη safe zone του Μακεδονία Παλά, θα έχουμε ακόμα πιο πολλά πράγματα να σου πούμε και εσύ ακόμα πιο λίγα να μα απαντήσει. Απαιτούμε από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες όχι γιατί έχουμε κάποια ψευδέστηση περί του αποτελέσματος, αλλά για να συνεχίσουμε να σας ξεφτιλίζουμε και να σας κάνουμε να βρίσκετε όλο και πιο γελίους λόγους για να μην δικαιώνετε τον Ηρακλή. Γριές μη σκύβετε το κεφάλι, ο Ηρακλής δεν είναι αυτό που βλέπουμε από το 2011 μέχρι σήμερα. Ο Ηρακλής είναι αυτό που έχουμε στα όνειρά μας να δούμε και όσο πιο μεγάλο τον boy των ονείρων μας, τόσο πιο μεγάλος και ο Ηρακλής μας. Χίλιες φορές να μας ρίξουν, χίλιες και μία θα σηκωθούμε. Αφήστε τους να κερδίσουν όσες μάχες θέλουν και μπορούν. Τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε εμείς και αυτό δεν αλλάζει ούτε με δικαστήρια, ούτε με ρούβλια. Χίλια χρόνια Ήρα. Βγήκε και ανακοίνωση χθες από τον ίδιο δήλωση του τον Τόμ Παπαδόπουλο, ο οποίος φυσικά υπογράφει πρόεδρος και μεγαλομέγος ΠΑΕ Ηρακλής. Αν και το ξαναλέω, είναι λίγο οξύμορο, γιατί η ΠΑΕ Ηρακλής, για την οποία υπογράφει ως πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, είναι υποκατάργηση. Δεν θα παίξει ούτε στη Super League 2, δεν θα παίξει ούτε στη Football League με το συγκεκριμένο αφημί. Άρα, αν αλλάξει αφημί, πάβει να υφίσταται ο Τόμ Παπαδόπουλος πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Και να δούμε αν θα γίνει αυτό το ραντεβού, γιατί, επαναλαμβάνω, το είπα πριν από λίγο, το ξαναλέω, δεσμεύτηκε, προανήγγειλε, να το πω πιο σωστά, συνέντευξη τύπου στο τέλος της εβδομάδος. Αύριο είναι το τέλος της εβδομάδος. Εκτός και αν είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Και την Τρίτη υπάρχει ραντεβού με όλους τους φορείς. Και φτάνουμε στο σημείο, δυστυχώς και λυπάμαι που το ξαναλέω, να έχουμε 3-4 διαφορετικές πλευρές για το μέλλον του Ηρακλή. Άλλοι μιλούμε την Τρίγλια, άλλοι μιλούμε τον Κρόνο Αργυράδων, ο Παπαδόπουλος το βιολί του με τον Μπέο και τον Βόλο για του χρόνου και υπάρχει φυσικά η προσπάθεια του ΓΣ για την δικαίωση που από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί άσχετα αν κάθε φορά που ο Ηρακλής θα διεκδικεί τη δικαίωσή του, κάθε φορά θα τον αδικούν. Ο Τόπο Παπαδόπουλος που βγάζει μια ανακοίνωση που, μάλλον θα το πω διαφορετικά, που πλέον κάθε φορά που βγάζει ανακοίνωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λίγοι του δίνουν σημασία. Και αυτό είναι ότι χειρότερο για την εμπιστοσύνη προς ένα πρόσωπο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πρόεδρο και μελογραμμέτωχο, όσο έχει αυτό το αξίωμα, αυτό το θεσμό. Και κακά τα ψέματα, ο Τόπο Παπαδόπουλος είναι αυτός που έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, όπως και ο Θοδωρίδης, όπως και άλλοι που ήταν φέτος στην ομάδα, και οι διοικούντες και τα μέλη του ΔΣ κτλ. Για το ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν ξέρει ούτε καν σε ποια κατηγορία θα βρίσκεται. Θα μου πεις και να παρέμενε στη Super League 2 θα είχε το μείον 33, οπότε πάλι Bloom θα έκανε. Το μείον 33, μην το ξεχνάμε, με τις αφαιρέσεις βαθμών. Μπορεί να υπάρξει ενότητα. Μπορεί να υπάρξει μια ενωτική πρόταση. Μπορεί να υπάρξει μια ενωτική λύση. Ή θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε με 3-4 παρατάξεις οι οποίες η κάθε μία θα κοιτάει να μην πω τι. Αυτό που έχουμε όλοι περπατώντας από πίσω. Θα πάψει να υπάρχει παρτακισμός. Εδώ την ανακαλύψαμε την έννοια πριν λίγους μήνες. Στην ώρα για μπλε. Κάνω εγώ με τον Μπαλόμπα μια ομάδα, πάμε μιλάμε με την Τρίγλια. Κάνω ο Καβαδίας με τον Ζάτσι μια άλλη ομάδα, πάνε μιλάνε με τον Κρόνο Μαγουλάδων. Αργυράδων, έτσι το είπα. Ή θα αποφασίσουμε όλοι μαζί να βάλουμε ένα στόχο και να πούμε θα κάνουμε αυτό. Σας το είπα και τη Δευτέρα ότι τις μέρες που απουσίαζα, λόγω της άδειας, κάπως απ' έξω, χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δεν έβλεπα να υπάρχει μία φωνή. Μπορεί να κάνω λάθος. Και φυσικά έχει κάθε δίκιο ο κόσμος να διαμαρτύρεται, κυρίως μέσω του Facebook, να εκφράζεται, να τοποθετείται, να τα βάζει και με τη νέα κυβέρνηση, να τα βάζει και με τον Αυγεννάκη, να τα βάζει και με τον Καράγλου, να έχει τις απαιτήσεις του. Λογικό είναι μετά από μια τέτοια απόφαση. Πάμε τώρα αμέσως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Φώτη Θεέ, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και εσάς και στον κόσμο του Ηρακλή. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να παλεύουμε τα προβλήματα που έχουμε καθημερινά. Είναι πολλά, το ξέρω. Το πρώτο... Είναι πολλά και άμα τα βάλουμε σε μια ζυγαριά δεν ξέρουμε και ποιο είναι και μεγαλύτερο έτσι που πάμε. Του γάμα σίγμα ή του ποδοσφαίρου? Έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές ότι τα προβλήματα του γυμναστικού είναι πολύ μεγαλύτερα από κάθε άλλο τμήμα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Γιατί αν καταρρεύσει ο γυμναστικός, θα καταρρεύσουν και όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Θα πάμε και στο γυμναστικό, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινή απόφαση. Προφανώς δεν πέσατε από τα σύννεφα. Σας είχαν προειδεάσει ότι μάλλον κάπου εκεί θα πάει η δουλειά. Μπορεί να γίνει κάτι επιπλέον? Ο κύριος Παναγόπουλος έκανε μια δήλωση σήμερα που είπε για πολιτικά δικαστήρια. Δεν ξέρω, γάμα σίγμα, τι σκέφτεστε να κάνετε μετά και τη χθεσινή εμείς ως απόφαση. Εμείς γυμναστικός το έχουμε πει όλο το τελευταίο αυτό διάστημα ότι αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση θα την κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσες φορές και να το χάσουμε ή όσες φορές μπορεί να το κερδίσουμε, αν το κερδίσουμε κάποτε. Οπότε εμείς θα ακολουθήσουμε όποια νόμιμη οδό υπάρχει ακόμα. Μέχρι το τέλος αυτής της υπόθεσης, μέχρι να λήξει οριστικά. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα πάρει και πόσα χρόνια θα πάρει, αλλά δεν θα το αφήσουμε αυτό το γεγονός. Η επόμενη είναι πολιτικά δικαστήρια ή μεσολαβεί κάτι άλλο? Η επόμενη είναι πάλι διαβουλεύσεις, συζητήσεις, ούτως ή άλλως θα κινηθούν νομικά κάποια πράγματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εμπλέκεται και ένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία, που είναι και ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο κύριος Αντώνης Ρέμος, ναι, με τον οποίο είμαστε σε μια επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Προσπαθούμε να δούμε πώς
θα ενώσουμε, ας πούμε, τις δύο πλευρές να κατευθυνθούμε σε μια καλύτερη, σε μια καλύτερη προσπάθεια, ας πούμε, την επόμενη. Θα μπορούσε αυτό που έγινε να γίνει εξ αρχής με τον Ρέμο για να μην βγει η ΕΠΟ και πει ότι δεν έχει ο ΓΣ ένα μοσυφέρο, θα έπρεπε να το κάνει ο τότε μεγαλομέτωχος. Τι να σας πω, αυτές οι αποφάσεις της ΕΠΟ και έτσι πως συντάσσονται κάθε φορά τα... αυτές οι επιτροπές έτσι πως είναι δομημένες, έτσι πως βγαίνουν κάθε φορά οι αποφάσεις, αυτά τα σκεπτικά, κάθε φορά το ένα αναιρεί το άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε να το, δηλαδή όποιον δικηγόρο και να βάλεις, ο ένας θα βρίσκει τείχο απέναντι στον άλλον, κατάλαβες, καταλάβατε. Ο ΓΣ τότε εντάξει, δεν είχε το 10% της ΠΑΕ του Ρέμου. Ο ΓΣ το είχε, αλλά μην ξεχνάτε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε όλη αυτή την οχταετία, ας πούμε, που πέρασε, ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος όταν λέγαμε δεν είχε διοίκηση επί 5 χρόνια. Ήταν ακέφαλος, ήταν ακέφαλος. Όταν ήταν ακέφαλος όμως και όταν είσαι ακέφαλος, να ξέρει και ο κόσμος, δεν μπορείς να παραστείς σε κάποιο δικαστήριο, ούτε να εξοδοτήσεις κάποιον να πάει να παραστεί. Άρα λοιπόν ό,τι υποθέσεις και ό,τι μπορούσε χρονικά να κάνει τότε ο Γυμναστικός Σύλλογος, το έχασε γιατί δεν είχε διοίκηση. 5 χρόνια δεν είχε εκπρόσωπο, έτσι, να το πούμε. Μπράβο, απλά, έτσι. Δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί νομικά. Κάποιος... Ναι, πέρα μπράβο από αυτό όμως ο Γυμναστικός δεν έχασε μόνο ιστορίες μέσα που είχαν θέμα με το ποδόσφαιρο. Έχασε και άλλες ιστορίες. Και άλλες υποθέσεις. Που τώρα αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι να θυμάμαι πάμε. Θυμάμαι που να τρέχαμε στον Τζιτζικώστα τότε που πήγε να γίνει το θέμα με τα, στρέμματα τότε. Ξανά από την αρχή, καταλάβατε, εννοώ. Ναι. Εγώ κάποτε είχα πει και είχα, και είχα ενημερώσει και είχα προειδεάσει και τον κόσμο ότι η πενταετία της μη διοίκησης του Ηρακλή είναι εξίσου καταστροφική με το μεγάλο χρέος που άφησαν ιστορίες με τα, ας πούμε, με τα εικονικά τιμολόγια. Ναι. Εντάξει. Γιατί στο κομμάτι αυτό το νομικό, τα 5 χρόνια της μη εκπροσώπησης, ο Ηρακλής έχασε πάρα πολλές υποθέσεις. Γινόταν δικαστήρια και τα κερδίζαν οι αντίπαλοι εύκολα, καθώς δεν υπήρχε κάποιος από το Ηρακλή. Μα δεν υπήρχε να... γιατί δεν μπορούσε να παρασταθείς κάπου. Δηλαδή έτσι, σήμερα τουλάχιστον εγώ μπορώ να κάνω μια εξουσιοδότηση έναν δικηγόρο να πάει να παραστεί κάπου ή να καταθέσει κάπου. Τουλάχιστον έχουμε μέχρι στιγμής κερδίσαμε αυτό το δικαίωμα, έτσι. Τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε κάπου. Μέχρι πρώτη δεν το είχαμε. Μιας και το αναφέρετε, η θητεία σας λύγει τον Οκτώβριο ή κάνω λάθος? Η θητεία μας περιμένουμε από μέρα σε μέρα να πάρουμε το χαρτί αν θα είμαστε ξανά τρίμηνο ή θα είμαστε εξάμηνο. Τρίμηνο ή εξάμηνο, ναι. Εντάξει, όταν πηγαίνουμε όμως με διοικήσεις πρωτοδικείου, καταλαβαίνετε, θέλει και μια μεγάλη προσοχή από πίσω, έτσι. Βέβαια. Οπότε, βέβαια, μπορεί να είναι, προσέξτε, αυτά μπορεί να είναι αυτονόητα για κάποιους που είναι μέσα στα πράγματα, για τον πολύ κόσμο δεν είναι. Μια διοίκηση πρωτοδικείου υποτίθεται γίνεται για να πάει το σύλλογο σε εκλογές, για να βρεθεί μια κανονική διοίκηση. Και όχι για να ασκεί. Αν δεν κάνω λάθος, είστε 2 χρόνια διοίκηση πρωτοδικείου. 2 χρόνια περίπου δεν συμπληρώσαμε. Θα συμπληρώσουμε Κοντά. Τώρα, το, αν φτάσουμε το Σεπτέμβριο. Χωρίς να έχει προκύψει θέμα εκλογών για να αναλάβει κάποιος κανονικά. Έτσι δεν είναι. Αυτή τη φορά όμως αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και εκεί ποιος θα μπει μπροστά για να αναλάβει κανονικά? Αυτό υπάρχει πολλοί κόσμος που, δόξα τω Θεώ, ο Ηρακλής είναι μεγάλο σωμάτιο. Εγώ δεν φοβάμαι να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς ούτως ή άλλως το στόχο μας τον πετύχαμε. Θέλαμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία, θέλαμε να ξανανακατευθεί, ας πούμε, το σύστημα όλο αυτό μέσα στον Ηρακλή, να ξαναβγούνε τα πρόσωπα μπροστά, είτε παλιά είτε καινούργια, και όλες αυτές τις ζημώσεις που γίνονται καθημερινά και όλοι, ακόμα και οι αντιδράσεις, ακόμα και οι φωνές που δεν είναι υπέρ μας ή κατά μας ή οτιδήποτε, είναι καλό, είναι υγεία μέσα στο σωματείο αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει. Και η διαφωνία οπότε είναι αυτό υγεία, που θέλαμε να πετύχουμε ακόμα και τις διαφωνίες είναι πολύ σημαντικό για μας. Γιατί ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα, ακόμα και να φύγουμε εμείς αύριο, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα κάτσουμε για χρόνια, έτσι. Ξέρω τουλάχιστον ότι θα έρθει την επόμενη μέρα, δεν θα μείνει ακέφαλο το σωματείο. Εσείς ο ίδιος είχατε προαναγγείλει και αποχώρηση, αυτό εννοούσατε πριν λίγες μέρες, όταν είχατε γράψει κάτι? Εντάξει, εγώ έχω προαναγγείλει την αποχώρησή μου εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς περιμένω να μην το εγκαταλείψω τελείως, καταλάβατε τι εννοώ. Και να προκύψει κάποια άλλες... διάδοχη κατάσταση προφανώς. Εντάξει, με το που θα βρεθεί μια διάδοχη κατάσταση εννοείται, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Είπατε ότι μιλήσατε, έχετε επαφή αυτές τις μέρες με τον Αντώνη Ρέμο. Έχει διάθεση να ασχοληθεί με το θέμα? Ή τέλος πάντων... Έχει, δείχνει ότι έχει πει διάθεση να ασχοληθεί, δείχνει ότι έχει διάθεση. Ναι. Απλώς σας είπα, είναι τόσο μπερδεμένο όλο αυτό με τα σκεπτικά, με τα βουλεύματα, με τις αποφάσεις, το οποίο προσπαθούν και οι δικοί του δικηγόροι από τη δική του πλευρά να βρουν μια πιο σωστή κατεύθυνση για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Έχετε δικαίωμα αυτή τη φορά μαζί του να ξανακάνετε κάτι τέτοιο? Γιατί πήγε ο ΓΣ, ήρθε αυτή η αστεία απόφαση χθες. Σε ό,τι και να κάνει ο μεγαλομέτωχος, εμείς ούτως ή άλλως με το 10% μπορούμε να ακολουθήσουμε σε οτιδήποτε θέλει. Ναι, γι' αυτό το λέω. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε ξανά μια διεκδίκηση του θέματος, έτσι?
φαντάζομαι πως θα τη δούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτό ώστε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Το θέμα διεκδίκηση οφειλών, όλα αυτά που χάθηκαν και είναι, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια για τα 8 χρόνια από το 2011 ως τώρα. Μπορεί ο ΓΣ πάλι να τα διεκδικήσει ανεξαρτήτως της χθεσινής απόφασης ή πάνε πακέτο αυτά? Δηλαδή ότι θα έπρεπε να δικαιωθούμε χθες για να πάμε... Από ό,τι ενημέρωση έχουμε και εμείς από τους δικηγόρους, μπορούν να κυνηγηθούν στα πολιτικά δικαστήρια, δεν ξέρω, με ασφαλιστικά μέτρα, με αγωγές. Προφανώς κάτι μπορεί να κερδιθεί στην ιστορία. Το θέμα όμως δεν είναι για το γυμναστικό, να σου πω κάτι έτσι προσωπικά για μένα, έτσι. Ναι. Δεν είναι το αν θα κερδίσουμε τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχουν χαθεί ζωές από τον Ηρακλή, έτσι. Έχει καταστραφεί το σωματείο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο. Δεν γυρνάει αυτός ο χρόνος πίσω. Δεν γυρνάει δηλαδή όλο αυτό που χάσαμε τα κερδισμένα ετών, έτσι. Δεν αποκατέστεται ζημιά, είτε μας δώσουν 100 δραχμές που λέει ο λόγος, είτε 100 εκατομμύρια. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Η ψυχική οδύνη και όλα που είπατε δεν αλλάζουν. Δεν θα αλλάξουν ποτέ. Εντάξει, η γενοκτονία που έχει γίνει εν μέρη στον κόσμο του Ηρακλή δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεδομένο. Αλλά για το γαμώτο, όπως λέμε, και συγγνώμη για την έκφραση, αν έβγαινε μια απόφαση που έλεγε ότι δίνουμε στον Ηρακλή τόσα εκατομμύρια, δεν θα λέγαμε και όχι, φαντάζομαι. Εντάξει, αρκεί να μην μας τα πάρει η φορεία λόγω χρεών όμως. Ναι, είναι και αυτό. Αν και στην Ελλάδα δεν πιστεύουμε ότι ποτέ θα βρεθεί κάποιος να πάρει μια τέτοια απόφαση. Στην Ελλάδα, όπως καταλάβατε, αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, μπορεί να το κάνει. Βλέπει Α1 Ολυμπιακός στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έγινε μια συνάντηση του κυρίου Αβγενάκη με τον κύριο Βασιλακόπουλο που λένε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει στην Α1. Άρα, άμα θέλουν, και τρέχα η Ηρακλή να αναλύσει τα σκεπτικά της ΕΠΟ και του γραμμένου και του οποιοδήποτε. Τώρα που εγγραμμένος είχατε επαφή ως πρόεδρος του ΓΣ μαζί του, έστω τηλεφωνικά αυτές τις μέρες που έκαιγε το θέμα. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Καμία, έτσι. Να πάμε στο θέμα του ποδοσφαίρου, με το οποίο φυσικά έχετε ασχοληθεί, έχετε κάνει και διάφορα ραντεβού. Έχει προαναγγείλει ο κύριος Στόμ Παπαδόπουλος ακόμα ένα την Τρίτη, με όλους τους φορείς. Φαντάζομαι θα δώσετε το παρόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πλέον. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς. Αυτή τη στιγμή, σας είπα και πριν, γίνονται συζητήσεις, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι το αργότερο... Στις αρχές της άλλης εβδομάδας δεν θέλουμε να περάσει άλλο καιρός με αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι θα έχουμε καταλήξει κάπου. Αν υπάρχει τέλος πάντων ένα αφημί το οποίο μπορεί να εξαγοραστεί, να προχωρήσουμε με αυτή τη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Για την πρόταση, παύλα σκέψη του Τόμ Παπαδόπουλου για αφημί Βόλου του χρόνου... Να σας πω κάτι. Η πρόταση του Τόμ, του ΜΟΜ, του ΜΠΟΜ, του οποιοδήποτε, συνεπάγεται με τα λεφτά από πίσω. Ναι. Όποιος θέλει, πάει, αγοράζει, το φέρνει, τελειώνει. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε κάθε φορά να βγαίνει κάποιος και να λέει μια σκέψη στον αέρα ή μια αερολογία. Πρέπει να υπάρχουν και τα πρόσωπα και τα χρήματα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ποδοσφαιρικό, ας πούμε, τμήμα είναι αυτό. Λείπουν και τα πρόσωπα, λείπουν και τα χρήματα. Το ραντεβού θα γίνει την Τρίτη. Έχετε ενημέρωση? Τι να σας πω, καθίστε πρώτα να έρθει, ας έρθει, γιατί έχουμε να ξεκαθαρίσουμε και πάρα πολλά πράγματα που αφοράνε τη σχέση του με όλα αυτά που έχει αφήσει πίσω στο γυμναστικό. Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας πήγαινα, γιατί έχει απαντήσει αρκετές φορές και προς εσάς τον ίδιο προσωπικά και προς το ΓΣ για αυτά που έχετε πει, τα οποία έχετε αποδείξει όλα με έγγραφα. Δεν τα βγάζετε από το μυαλό σας. Καλά, δεν είναι το ένα αποδείξω το... Για όσα χρωστάει, για όσα έχει αφήσει απλήρωτα. Μιλάνε και άλλοι, δεν μιλάει μόνο ο γυμναστικός, μιλάνε και οι παίχτες που έχουν, είναι απλήρωτοι, μιλάνε το προσωπικό, μιλάνε δεκάδες άλλα πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχει γίνει εκεί πέρα. Και φτάσαμε σε σημείο να γίνεται και αυτό με έναν προπονητή της Ακαδημίας να έρχεται σε εσάς πρόστιμο που ήταν για την ΠΑΕ. Το είδαμε και αυτό, έτσι. Ναι, αυτό είναι όμως ότι χειρότερο μας ήρθε αυτή τη στιγμή σαν διοίκηση πρωτοδικείου, να ξέρετε. Που πρέπει ο ΓΣ να το πληρώσει, όν και καλά τώρα. Ο ΓΣ αυτή τη στιγμή, από την ώρα που δεν διαγράφεται το πρόστιμο, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να φύγει από εμάς και να πάει στο φορέα τον οποίο ανήκει, έτσι. Δεν θα διαγραφεί το πρόστιμο αυτό από κανέναν, γιατί ο προπονητής ήταν ανασφάλιστος. Απλώς δεν θα την πληρώσει ο γυμναστικός, ο οποίος δεν φταίει σε κάτι αυτή τη στιγμή. Και γιατί δεν πήγε εκεί που ανήκει και ήρθε στο ΓΣ? Γιατί παίζουν ένα μπαλάκι, όπως καταλάβατε, ένα παιχνίδι μετάταξης των ευθυνών, κυρίως η πλευρά της ΠΑΕ, ας πούμε, του κύριου Τόμ Παπαδόπουλου. Γιατί δεν θέλουν να αφαισωθούν ή να χρεωθούν ένα ακόμα πρόστιμο το οποίο ξέρουν ότι θα το πληρώσουν. Τους βόλεψε που βεβαιώθηκε κάπου αλλού, καταλάβατε.
Και δεν ασχολούνται. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Όχι, δεν ασχολούνται. Ασχολούνται μέχρι σε αυτά που τους βολεύει. Ασχολούνται στο όταν είναι στο να μην πληρώσουν. Καταλάβατε, στο να γράφουν ανακοινώσεις όλη μέρα σε περίεργες ώρες και μέρες μπορούν να το κάνουν. Ναι, αυτό γίνεται συχνά. Χωρίς νόημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι, ότι γίνεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτά που είχατε εξωτερικεύσει για απλήρωτη ΔΕΗ, απλήρωτο νερό κτλ. Όχι, τίποτα, τι να αλλάξει. Μήπως προχώρησε... Μα δεν πρέπει να σας πω κάτι, θα πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής σήμερα να περιμένει κάποιος από την άλλη μεριά του Ατλαντικού να έρθει να πληρώσει το ρεύμα και το νερό. Ναι. Εντάξει. Το έχουμε δεχθεί εμείς αυτό μέσω μας, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά. Τους τρόπους ψάχνουμε να βρουν να μην κοπούνε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και αν ο ίδιος έρθει υποθετικό σενάριο την Τρίτη και λέει ότι εγώ αναλαμβάνω με αυτό το αφημί, με αυτά τα πρόσωπα και με αυτά τα χρήματα, δεν θα αναγκαστεί μετά. Ας έρθει να πει, ας έρθει να δείξει. Δεν είναι το να πει μόνο. Πρέπει να αποδείξει. Πρέπει να αποδείξει πλέον. Ναι. Έμα... Να υποθέσω λοιπόν με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη θα δείτε αυτό το θέμα και θα δείτε και τη συνάντηση με τους φορείς που έχει προαναγγείλει ο άλλος. Εντάξει, φορείς που έχει καλέσει, εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των φορέων αν θέλουν να πάνε σε μια τέτοια συνάντηση. Όχι, αυτό είναι θέμα των φορέων που έχει καλέσει. Mm-hmm. Εμείς, σαν γυμναστικός, έχουμε συγκεκριμένα θέματα να αναλύσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Επειδή από την προηγούμενη κυβέρνηση η τροπολογία όσον αφορά το θέμα του ΓΣ, που ήταν πάρα πολύ σοβαρό, ακούσαμε ένα κάρο δεσμεύσεις, πράξη δεν είδαμε ποτέ. Τη μία ήταν η Τρόικα, την άλλη ήταν η Περεστρόικα, την άλλη ήταν κάτι άλλο, δεν έγινε ποτέ. Βλέπετε φως στο τούνελ γι' αυτό, ώστε να το εκμεταλλευτεί με ή χωρίς εισαγωγικά ο ΓΣ Ηρακλής για την περίφημη τροπολογία. Τώρα με τη νέα κυβέρνηση αναγκαστικά θα ξαναμπούμε ξανά σε ένα νέο κύκλο, ας πούμε, συζητήσεων ξανά με τους νέους εμπλεκόμενους υπουργούς. Με τον κύριο Καράογλου, με τον κύριο Αυγενάκη. Με όλους, με τον κύριο... Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρετε. Το οικονομικό, ο στόχος του Γυμναστικού Συλλόγου είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι τόσο ούτε στο Υπουργείο Αθλητισμού, ούτε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Το πρόβλημα του Ηρακλή είναι, δυστυχώς, του Εραστέχνη είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί είναι όλο το ξεμπλοκάρισμα. Ναι, αλλά ο Βασιλιάδης ήταν αυτός που δεσμευόταν για την τροπολογία. Ο Βασιλιάδης δεσμευόταν. Δεν ήταν ο Υπουργός Οικονομικών. Θα πήγαινε ο ίδιος να πιέσει τους υπουργούς, καταλάβατε, να κάνει, ναι, να φτιάξει, ας πούμε, πάλι μέσα στο οικονομικό, να προσπαθήσει να πιέσει εκεί μέσα. Με αφορμή αυτό που συζητάμε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το ΓΣ? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο γυμναστικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνει ακέφαλος στις 27 Νοεμβρίου που έχει ένα εφετείο ξανά για τους χορτατζίδες για να μην κατασχεθεί η περιουσία. 27 Νοεμβρίου. Άρα μέχρι τις 27 Νοεμβρίου πρέπει ο Εραστέχνης Ηρακλής να έχει διοίκηση για να πάει να ξαναεκπροσωπηθεί σε κάποιο στο δικαστήριο που είναι το αρμόδιο για να μην κινδυνεύσει. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το έχετε καταλάβει, ο Εραστέχνης ζει και κρατιέται γιατί πολύ απλά έβγαλε δύο αποφάσεις που δεν κατάσχεται η περιουσία του. Ναι. Μέχρι τώρα αυτό κρατάνε όρθιο τον Ηρακλή σήμερα. Είτε είναι διοίκηση πρωτοδικείου είτε είναι μέσω εκλογών, παίζει ρόλο για το 27 Νοεμβρίου. Να έχεις διοίκηση παίζει ρόλο. Δεν έχει σημασία το πώς. Έχει, είτε πρωτοδικείου είτε αιρετή, πρέπει να έχει για να πάει να εκπροσωπηθεί. Ναι. Ο δικηγόρος που θα πάει εκεί πέρα στην έδρα εκείνη τη μέρα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση με ένα πρακτικό ενός συμβουλίου που υπάρχει. Κατανοητό. Άρα αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω με αφορμή που αυτό που είχατε πει στο ξενοδοχείο που μας κάλεσε όλους ο κύριος Καράογλου. Μήπως αυξήθηκε ο αριθμός των μελών, να ακούσουμε κάτι θετικό? Γιατί εκείνο το νούμερο που αναφέρατε, εγώ δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα, γιατί είναι ντροπιαστικό. Δυστυχώς όχι. Όχι, Από εκείνη τη μέρα και μετά, παρόλο που ακούστηκε, ούτε ένας. Μάλιστα. Για να μην παρεξηγηθώ, μιλάω για τακτοποιημένος οικονομικά μέλη. Γιατί μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες γραμμένα μέλη στο ΓΣ. Μιλάμε για αυτούς που είναι. Με το 50, αυτά που σας έχω ξαναπεί, ναι, ας πούμε, οι άνθρωποι που ήρθαν κυρίως αυτή τη φετινή χρονιά, γιατί την προηγούμενη δεν είχαμε ανοίξει τόσο πολύ αυτή τη διαδικασία να ξαναγραφτεί ο κόσμος, καταλάβατε, ήταν πολύ λιγότερα, το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό αυτό. Αλλά αυτό το είναι ακούσαμε το νούμερο, το ακούσαμε και κοιτούσε ένας τον άλλον. Αλλά εξακολουθούμε και κοιτάνε στον άλλον, γιατί από ό,τι μας λέτε παραμένει το ίδιο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Και από εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα είστε συνέχεια σε επαφές. Ναι, είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του ΓΣ. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε εδώ στην εκπομπή. Τον κύριο Φώτη Θέο έδωσε απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
Και να δούμε τι θα δούμε, Μπαλομπίνιο μου. Τι χρωστάμε, χρωστάμε κάτι. Χρωστάμε, ε. Να το ρίξουμε μπαμ μπαμ. Άντε να το ρίξουμε. Ένα μικρό break και επανερχόμαστε. Αχ, τι θα κάνουμε σένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο του ΓΣ, τον κύριο Φώτη Θεό. Κοντά μας παραμένει φυσικά ο χορηγός μας, το Notos Cafe All Day Bar και Cocktail Bar, στο βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα την θάλασσα. Είπαμε αρκετά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας χρόνια τώρα, δεν περιμέναμε τα χθεσινά. Θα συνεχιστούν, όπως είπε ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου, ο κύριος Θεός, οι όποιες και όσες ενέργειες, όσες φορές τον αδικούν τον Ηρακλή, θα κάνει και αυτός και άλλο αίτημα, και άλλο αίτημα, και άλλο αίτημα, όσο πάει. Παράλληλα όμως πρέπει να βρεθεί μια λύση και θα δούμε αν αυτή η λύση βρεθεί και δοθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε πρόσφατα την κλήρωση του πρωταθλήματος. Περιστέρι Ηρακλής στην πρεμιέρα, Ηρακλής Άρης την δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε και πολύ δρόμο γιατί πέρα του προπονητή που ανακοινώθηκε, του κυρίου Γιάννη Καστρίτη, ακόμα μεταγραφές δεν έχουν γίνει. Είμαστε σε αναμονή. Ένα από τα πρόσωπα του μπασκετικού Ηρακλή που έδωσαν τον παρόν στην κλήρωση πρόσφατα στην Αθήνα είναι ο νέος team manager της ΚΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Και καλώς ήρθατε στον Ηρακλή, γιατί είστε από τα νέα μέλη της οικογένειας. Μέχρι πρότινος, μέχρι πέρυσι ήσασταν στον Άρη, όπου είχατε αντίστοιχα, να υποθέσω, πόστα. Ποιοι είναι πλέον οι στόχοι σας με αυτή την αλλαγή σελίδα και για εσάς ως team manager? Δεν ξέρω αν θα ασχοληθείτε εκ νέου και με το τμήμα marketing στην ομάδα του Ηρακλή. Όχι, κοιτάξτε, εγώ φέτος θα είμαι στον Ηρακλή αποκλειστικά σαν team manager. Μόνο αυτό. Okay. Ακριβώς, θα ασχοληθώ με το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Ηρακλής είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και η πρόταση που μου έγινε από την ομάδα ήταν τουλάχιστον για μένα πολύ σημαντική. Εννοείται ότι την αποδέχτηκα χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα. Και στόχος και δικός μου αλλά και της ομάδας είναι ο Ηρακλής να καθιερωθεί πλέον στην Α1 χωρίς να υπάρχουν καμπανεβάσματα και χωρίς να έχουμε τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Έχετε και την εμπειρία από την παρουσία σας στον Άρη, στην Basket League. Πόσα πρέπει να αλλάξει ο Ηρακλής σε διάφορα επίπεδα από την Α2 στην Α1? Και δεν μιλάω μόνο για roster budget, μιλάω και για οργανωτικά ζητήματα, έτσι. Σωστά, σωστά. Η Α1 απαιτεί η ομάδα να είναι οργανωμένη στο 100%. Σίγουρα το γήπεδο θέλει κάποιες, ας πούμε, αλλαγές, μικροαλλαγές, ώστε να είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων της Α1. Ξεκίνησαν αυτές, γιατί πρόσφατα διαβάσαμε ανακοίνωση ότι είναι να γίνουν στο Ιβανόφι οι διορθωτικές κινήσεις. Μιας και ναι, ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα γίνουν και οι υπόλοιπες που μας έχει υποδείξει ο ΕΣΑΚΕ. Δουλεύουμε καθημερινά. Εννοείται ότι ο Ηρακλής θα έχει ένα γήπεδο γεμάτο φέτος, οπότε και για την ασφάλεια των φιλάθλων αλλά και για την σωστή διεξαγωγή των αγώνων πρέπει το γήπεδο να είναι έτοιμο. Είναι πολλά αυτά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που πρέπει να γίνουν. Ηλεκτρονικοί πίνακες, γήπεδο, οτιδήποτε. Σωστά, σωστά. Είναι αρκετά θα έλεγα, τα οποία όμως έχουν δρομολογηθεί ήδη και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και να μπαίνουν οι καινούργιοι πίνακες, όπως είπατε. Τα δημοσιογραφικά θα έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά όλα στην ώρα τους και όλα τα πράγματα θα γίνουν ένα. Ήσασταν στην κλήρωση μαζί με τον πρόεδρο, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, τον κύριο Καρβέλα. Τι αφουγκραστήκατε? Κοιτάξτε, και για τον Ηρακλή, το πώς αντιμετωπίζουν στην Αθήνα τον Ηρακλή και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των άλλων ομάδων και γενικότερα για τη νέα χρονιά. Κοιτάξτε, ο Ηρακλής εμπνέει σεβασμό από όλες τις ομάδες. Όλοι οι πρόεδροι είναι πολύ και βοηθητικοί σε εμάς, καθώς η ομάδα λείπει αρκετά χρόνια, και στον κύριο Δρακόπουλο. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μην ξεχνάμε ότι ο ΕΣΑΚΙ κάνει διοικητικά συμβούλια σχεδόν εβδομαδιαία πλέον.
Οπότε έχει δημιουργηθεί μια πολύ καλή σχέση. Όλοι θέλουν το μπάσκετ αυτή τη στιγμή να βγει από την κρίση που υπάρχει. Με όλα αυτά τα θέματα βλέπουμε με τον Ολυμπιακό, ποια ομάδα θα ανεβεί από την Α2. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να τρέξουν με τον καινούριο υπουργό, καθώς επίσης και με το τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Ο καινούριος υπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Βασιλακόπουλο για το πώς θα κρατήσουν τον Ολυμπιακό στην Α1. Σήμερα αυτό διαβάζουμε. Ακριβώς. Ο Εσάκη από την αντίθετη πλευρά λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Α1. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί ένα μπάχαλο, ναι, το οποίο πλέον δεν βρισκόμαστε. Αν γίνει, πάντως μιλάμε για πραξικόπημα, έτσι. Δηλαδή, αν το δούμε και αυτό στον ελληνικό αθλητισμό. Και επειδή μιλάμε για έναν πολύ αδικημένο Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα, καταλαβαίνετε πώς θα το υποδεχτεί η οικογένεια του Ηρακλή αυτό, εφόσον γίνει. Εννοείται, καταλαβαίνω. Και τα προηγούμενα χρόνια ο Ηρακλής αδικήθηκε και ίσως θα μπορούσε να έχει ανεβεί μερικά χρόνια νωρίτερα. Αλλά τα αρμόδιοι θα αποφασίσουν. Τώρα, δεν είναι αρμοδιότητά σας βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να μας ενημερώσετε αν θα έχουμε κάποια νεότερα για τη στελέχωση της ομάδος από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες. Για μεταγραφές, για παράδειγμα. Μιας και σας έχω στη γραμμή. Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πρώτες ανακοινώσεις και ό,τι αφορά και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, αλλά και ό,τι αφορά τους παίκτες. Θα υπάρξουν και άμεσοι συνεργάτες του κ. Καστρίτη, λέτε, που θα ανακοινωθούν. Βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Οι φίλοι της ομάδας να είναι σίγουροι ότι και ο προπονητής αλλά και όλη η ομάδα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική 40 λεπτά μέσα στο γήπεδο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, ειδικά μέσα στην έδρα της. Θέλουμε μέσα στο Ιβανόφιο να κερδίσουμε τα περισσότερα παιχνίδια που θα παίξουμε, αλλά να τα διεκδικήσουμε όλα. Έτσι ακριβώς. Από τα διαρκείας, κάτι τελευταίο, έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα? Είναι νωρίς βέβαια σχετικά. Ακριβώς, είναι νωρίς, είναι καλοκαίρι, ο κόσμος περιμένει να πάει διακοπές και μέσα στον Αύγουστο. Υπάρχει μια αρκετά καλή ροή αυτή τη στιγμή. Σίγουρα περιμένει και τις κινήσεις του προπονητή και της ομάδας για να έρθει μαζικά. Ναι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ομάδα, δεν ξέρουμε εδώ το ρόστερ, ναι. Ακριβώς. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μέχρι και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εννοείται έχουμε το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με τον Άρη. Μιλάμε σχεδόν για ένα σίγουρο sold out. Εννοείται με τη δίψα που έχει ο κόσμος στο Ηρακλή. Αλλά πιστεύουμε και ο στόχος της ομάδας είναι ότι τα διαρκείας θα είναι σε πολύ καλό βαθμό. Μακάρι να, και αυτό να πάει καλά. Κύριε Στασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για την πρώτη κουβέντα που είχαμε. Θα τα λέμε μέσα στην σεζόν. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αλέξανδρο Αναστασιάδη, νεαρός σε ηλικία, ο νέος team manager του μπασκετικού Ηρακλή. Ήταν πέρυσι στον Άρη, επιλογή του κυρίου Δρακόπουλου. Μάλιστα μας είχε μιλήσει ο ίδιος εδώ κάποια στιγμή στην ώρα για μπλε, όταν νομίζω ήταν η συνέντευξη της Ανόδου, είχε αναφέρει και εκεί το όνομά του, αν θυμάμαι καλά. Κάναμε αυτή την κουβέντα και για τον μπασκετικό Ηρακλή. Ένα παιδί του Ηρακλή, ο Φώτης Γιοργαλάς, έχει κληθεί και θα βρεθεί στην Εθνική Εφήβων στη Δωδεκάδα για το Ευρωπαϊκό Under 18, κάτω των 18, που θα διεξαχθεί στο Βόλο 27 Ιουλίου με 4 Αυγούστου. Κόπηκαν 3 αθλητές, δεν κόπηκε ο Γιοργαλάς και θα είναι στην Δωδεκάδα του Γιώργου Βλασόπουλου. Για τον μπάσκετ, φαντάζομαι όσοι ασχολείστε κάθε μέρα με ένα κινητό στο χέρι, με ένα λάπτοπ, με ένα υπολογιστή, τέλος πάντων, διαβάζετε δεξιά και αριστερά ονόματα. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Φυσικά και ισχύουν αρκετά από όσα έχουν γραφτεί για περιπτώσεις Ελλήνων παιχτών που ενδιαφέρουν, που τους γνωρίζει καλά ο κύριος Καστρίτης, είτε έχουν συναντηθεί συνεργαστεί στο παρελθόν είτε όχι. Αλλά εξακολουθούμε ως ώρα για μπλε να κρατάμε μικρό καλάθι και να θέλουμε να σας ενημερώνουμε όταν υπάρχει κάτι το επίσημο. Το να σας βάλουμε συνεχώς στην πρίζα και στη διαδικασία, προτάθηκε εκείνος, αρέσει εκείνος, δεν αρέσει ο άλλος, είναι κοντά, είναι μακριά, συζητάει, δεν συζητάει. Αν βγει ο Ηρακλής να επιβεβαιώσει το οτιδήποτε, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας, ή αν προκύψει κάποια επίσημη ενημέρωση, ανακοίνωση ότι αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος αθλητής. Ο κύριος Αναστασιάδης πριν από λίγο μας είπε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων, είτε για το προπονητικό staff, για τους συνεργάτες, άμεσους συνεργάτες του νέου προπονητή του Ηράκλη, είτε προφανώς για κάποιες μεταγραφικές
κινήσεις. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, δεν πρέπει να έρθουν και πέντε Αμερικανοί. Πρέπει. Καλείται ο κύριος Δρακόπουλος να τρέξει όλο αυτό το κομμάτι για να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το ρόστερ. Στο Βόλεϊ είχαμε την επιστροφή του Χρήστου Στεφανίδη. Να ευχηθώ και Σιδερένιος και καλώς επέστρεψε στην ομάδα, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, γι' αυτό και βρέθηκε πέρυσι στον Έστωρα στην Α2. Στον Ηρακλή, που είναι η τρίτη φορά που θα παίξει ο Σάντρας, γιατί έχει κατακτήσει και πανελλήνια πρωταθλήματα, Πέδες, Έφηβη κτλ. Έχει περάσει και από Άρη και από ΠΑΟ και από Φοίνικα Σύρου το 17-18. Το ΤΑΕΡΑ κλείς με χαρά ανακοινώνει την επιστροφή του αθλητή Χρήστου Στεφανίδη. Καλώς επέστρεψε στην ομάδα μας, σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και πολλές επιτυχίες. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή, καθώς σήμερα είχαμε ήδη δύο συνεντεύξεις για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Για το βόλεϊ που υπάρχει αυτό το περιθώριο μέχρι τις 6 Αυγούστου για τον Ηρακλή αλλά και για τους υπόλοιπους, να διαβάσουμε τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ. Κατόπιν αιτήματος περί αναβολής του ΤΑΕΡΑ κλείς, σύμφωνα με το οποίο έχει τακτοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αθλητών του με ορισμένες εκκρεμότητες του ΤΑΑ Φοίνικα Σύρου για την Κηφισιά, υπήρξε ανάλογο αίτημα. Η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τη διαδικασία αδειοδότησης του συνόλου των μη αδειοδοτηθέντων ΤΑΑ Φοίνικα Σύρου, Κηφισιά, Ηρακλή, ΑΕΚ, Εθνικός Αλεξανδρούπολης για την 3η 6 Αυγούστου και ώρα 2.30 στα γραφεία της ΕΣΑΠ. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Όπως λέει και η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ, έχει τακτοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αθλητών με ορισμένες εκκρεμότητες. Αυτές οι εκκρεμότητες χρειάζονται χρήματα να τακτοποιηθούν και αυτές, ώστε να είμαστε οκ okay για ακόμη μια φορά ο Ηρακλής να έχει την αδειοδότησή του και να μην έχει κανένα πρόβλημα, να μας απασχολούν μετά αποκλειστικά οι μεταγραφικές κινήσεις. Δύο ξένους θα πάρει φέτος ο Ηρακλής, όπως μας είχε προλογίσει εδώ ο κύριος Ορφανός πριν από αρκετές μέρες, σύν τις ανανεώσεις που έγιναν με πρόσφατη την τελευταία χρονικά του Αργύρη Μαυροβουνιώτη. Ο καλός μου φίλος, ο αγαπημένος μου, ο παππούς από την Άωσα, ήθελε να παρέμβει για να πει κάτι. Αν ακούει, ας το κάνει, γιατί δεν ήξερα τι χρόνο θα έχουμε. Του δίνω δύο λεπτά, επειδή τον αγαπάω πολύ. Αν θέλει να πάρει τηλέφωνο, αν μας ακούει, να πει αυτό που θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο. Να πω κατόπιν επιθυμίας και να το μεταφέρω, επιθυμίας και ηρακλειδέα μάλιστα, ότι σήμερα στο Ραστοχώρι υπάρχει πανήγυρις για την Αγία Παρασκευή που έχουμε το εκκλησάκι. Όσοι θέλουν να δώσουν τον παρόν, να το δώσουν. Και εγώ έδωσα το λόγο μου, θα το πω στον αέρα και θα το κάνω, όπως το έβαλα και στο Facebook. Εκεί στα αδέρφια μου, τους Αζωστοχωρίτες και αρκετούς Ηρακλείδες. Σήμερα έχουμε το πανηγύρι μας της Αγίας Παρασκευής. Ορίστε. Έχει και ο Λαγκαδάς. Ναι, ένα κλεισάκι μικρό, ε. Μεγαλό. Α, το Αγίου Νικολάου από κάτω που είναι εκείνο, ναι. Α, στο Λαγκαδά λες εσύ. Και στο Λαγινά έχει, ρε φίλε. Εντάξει, θα κάνουμε για Αζωστοχώρο, εγώ θέλω να πω τώρα. Ζηλεύεις. Δεν κατάλαβα, Μητρόπολη λέει. Εντάξει, όσοι θέλουν να πάω στο Λαγκαδά, πάω και στο Λαγκαδά. Εγώ θα πάω στο Αζωστοχώρι. Λοιπόν, πήρε ο παππούς, τι έκανε. Τον βγάλω αύριο. Γιατί μας αργεί. Ευχαριστούμε και την εταιρεία Aristoplast που ήταν και σήμερα κοντά μας. Για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων Aristoplast. 23 940 72 941, aristoplast.gr. Καλή ιδέα είναι να βάλουν το Χατσιπαναγί μπροστά. Την εταιρεία Aristoplast να βάλουν λόγο το Βάσια. Σακούλες ρε φίλε. Είναι το προϊόν. Το πιάσες, άρχισες λίγο, αλλά το πιάσες. Ο κύριος Τσίπιος ακολουθεί. Μόνος θα είσαι. Μετά τις 9 Ζάχος Ντρούλινγκ. Υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. 9.30. Κοσμοτέ. Και Λίμπερο 107,4. Ευχές για όμορφο βράδυ. Εμείς αύριο στην κανονική μας ώρα. Σήμερα ήμασταν 6.30 με 7.30. Αύριο θα πάμε 7 με 8 κανονικά. Παρασκευούλα, αγαπημένοι. Εδώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.